Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε. Παρασκευή σήμερα και εμείς ετοιμαζόμαστε για ψάρι. Όχι, δεν θα σας ψήσουμε το ψάρι στα χείλη, εμείς τουλάχιστον. Γιατί εγώ καμιά φορά ξέρετε ότι φίσταμε αυτή την πίεση. Φίσταμε αυτό το. Το αγόρι αυτό. Υφίσταμε, το οποίο δεν πρέπει να παραπονιέμαι και κυρίως δεν πρέπει να παραπονιέται αυτός. Δεν σου δίνω εγώ χρόνο. Πώς το λες έτσι και δεν πονάει η καρδιά σου? Γιατί. Πόνεσε η καρδιά μου, αλλά με τόσο χρόνο που πήρα σήμερα δεν θα ξαναμιλήσω για πολλά χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα φτιάξουμε όμως σολομό με ντοματίνια και μανιτάρια. Μια πάρα πολύ ωραία πρόταση και σίγουρα για μένα που αγαπώ και το σολομό και το μανιτάρι και το ντοματίνι. Τι έχει να γίνει σήμερα. Τι κάνεις? Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Εσύ? Πώς σου φαίνομαι? Απίστευτα. Έτσι δεν είμαι απίστευτη. Όχι, είμαι απίστευτα καλά. Είμαι απίστευτα, δεν ξέρω αν είμαι. Εσείς θα το πείτε. Θα το πείτε. Να το πείτε πού? Σελίδα στο Facebook, ρε παιδιά. Σελίδα στο Facebook, στο Instagram, στο email. Θα μας το δώσουν τώρα εδώ. Τι τιμοπόλεμη ομάδα, τι παραγωγή είναι αυτή, τι άλλο θέλω από τη ζωή, τίποτα. Μόνο να φάω, γιατί αυτή την ώρα πεινώ. Πεινώ. Και άμα πεινώ, έχω νεύρα. Να μην έχει νεύρα. Είμαι εδώ για σένα, όποτε πεινά, να φτιάχνουμε κάτι, να καθόμαστε να το τρώμε, να κουβεντιάζουμε στον κόσμο. Εντάξει. Θα το φτιάξουμε αυτό το ψαράκι και από ό,τι φαίνεται θα το κάνουμε με μεγάλη ευκολία. Μια συνταγή η οποία είναι όχι μόνο λακταριστή σίγουρα και γρήγορη, είναι όμως και νοστιμότατη, γιατί τα θέλεις όλα αυτά τα καλά. Θες να γίνεται γρήγορα, να είναι νόστιμο, και να πετυχαίνει εύκολα, να μην υπάρχει μεγάλο περιθώριο απόκληση λάθου κτλ. Και να το τρώνε και τα παιδιά. Και αν μπορούμε και υγιεινό. Αν μπορούμε και υγιεινό, πάντα υγιεινό. Πότε εμείς δεν κάνουμε υγιεινό, πες. Εντάξει, το πάμε μία-μία. Μία-μία. Μία λίγο υγιεινό, μία πολύ υγιεινό. Εντάξει, και το λίγο μη υγιεινό που λες εσύ, δεν τρώμε στην καθισιά, φάμε όλα τα ψή. Όχι, παιδί μου, λίγο ίσα ίσα. Να τρως και να δοκιμάζεις από όλα είναι. Να τρως, να ευχαριστιέσαι και να συνεχίζεις. Γιατί αν αρχίζεις και στερείσαι στη ζωή. Πού βαδίζουμε, Θεμπορίκα, πού? Δεν θέλουμε στηρίξεις καθόλου. Λοιπόν, θα με βοηθήσεις. Πάντα. Να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας. Θα πούμε τελικά μας. Ναι, θα τα πούμε. Λοιπόν, έχουμε σολομό κατεψυγμένο. Ο οποίος πολλής κόσμος και δεν ξέρει να τον ψήνει και τον φοβάται κιόλας. Θα δούμε σήμερα τυψάκια πώς θα τον ψήσουμε και τελικά θα βγει πεντανόστιμος. Ωραία. Ντοματίνια τα οποία τα έχουμε κόψει στη μέση. Μανιτάρια λευκά, στρογγυλά. Τα λέγονται και σαμπινιόν αυτά για να τα ξεχωρίζετε. Να φας όσα θέλεις. Λοιπόν. Έλα. Να. Άσε μου λίγα μόνο. Άσε μου τα μισά. Άμα μου το δίνεις έτσι, δεν το επιζητώ. Σοβαρά. Άμα πας να με μαλώσεις, έχει άλλη αγάπη. Γιατί πάω γρήγορα καταπιώ τον ντοματίνι, με μαλώσεις και να το ευχαριστηθώ κιόλας και νομίζω ότι είμαι πιο χαρούμενη. Ιωάννα μου, δεν φτάνουνε. Άστα σε παρακαλώ. Τελειώσατε ντοματίνια. Άστα σε παρακαλώ. Με τι ψυχή ρε το κάνεις. Λοιπόν, και ελαιόλαδο. Έχουμε εδώ λίγη ρίγανη και λίγο βασιλικό, το οποίο θα μπορεί στο τέλος. Πιπέρι και χυμό λεμονιού. Ξεκινάμε. Έχουμε κοίτα να δεις σήμερα πώς θα διαχειριστούμε τελικά με ένα διαφορετικό τρόπο σήμερα. Τι εννοείς? Λοιπόν, θα δεις τώρα τι εννοώ. Πάντα τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε εδώ για να δώσουμε και μαθήματα τρόπων διαχείρισης. Εξοικονόμησης, φυσικά, σωστής αξιοποίησης και μαγειρικής. Και να μαγειρεύουμε και να μιλάμε σε αυτήν την εποχή. Μαθαίνουμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε το σολομό. Πήραμε σολομό κατεψυγμένο. Θέλω να σου πω, όχι σε σένα, στη μητέρα μου που βλέπει και τα μπερδεύει πολλές φορές. Μητέρα, μην μου τον εβάλεις κάτω από καυτό νερό ή μέσα στο νερό το σολομό. Ας τον ξεπαγώσει μόνος του. Εκτός ψυγείου, θέλει μια ωρίτσα το φιλετάκι. Μαθάνε έξω από τα νερά του. Δεν το πιστεύω. Αυτά τα περιμένεις να τα πω. Τα έχεις διαβάσει. Έτσι μου έρχονται. Λοιπόν. Έλα, πείτε ένα χειροκρότημα όπως παλιά. Δεν, τίποτα. Δεν. Πρέπει να το ζητήσω εγώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Βγάζουμε το σολομό από τα νερά. Πηγαίο ήταν όλο αυτό που έγινε. Πηγαίο. Συνεχίζουμε. Αλφα γιώτα. Και το τοποθετούμε μέσα στο ταψί. Λοιπόν, εδώ πέρα θα βάλουμε τα ντοματίνια. Έλα να βάλεις λίγο έτσι χαριτωμένα λαδάκι, λίγο πάνω στο σολομό και λίγο πάνω στα ντοματίνια. Χαριτωμένο το λαδάκι, γιατί πότε το έχω βάλει άκομψα? Το λαδάκι καταρχήν πρέπει να προσέξεις να είναι με φιδό να χρησιμοποιείται. Γιατί το λάδι. Πώς το πες αυτό, με φιδό, με φιδό. Δηλαδή με φιδό, όχι να το λυπάσαι, να το τσιγκουνεύεσαι. Να προσέχεις τόσο όσο, για πολλούς λόγους. Κυρίως όμως για την υγεία μας. Εδώ. Τέλεια. Στο σολομό και στο ντοματίνι ή. Ναι, ναι. Πάμε. Ωραία, ντοματίνι είναι έτοιμα. Πάμε σολομούλι. Πάμε σολομούλι. Τόσο. Τόσο. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο πιπέρι. Αν θέλετε να βάλετε αλάτι, βάλτε. Εγώ δεν θα βάλω αλάτι. Αυτό δεν είναι λίγο πιπέρι. Αυτό είναι. Πήγα να ρίξω λίγο πιπέρι και ξεχάστηκα. Έριξα παραπάνω. Έπεσε λίγο παραπάνω. Βάλτε όσο πιπέρι θέλετε. Εντάξει. Και τι κάνουμε τώρα. Ανάβουμε τη φωτιά στο τηγάνι. Ένα. Θα βάλουμε λίγο λάδι. Λίγο λάδι, Ιωάννα μου. Θα ρίξω λάδι στη φωτιά. Στο τηγάνι, όχι στη φωτιά. Βρες, είναι σχήμα λόγου.
Και μιλώντας για σχήμα, ας κάνουμε μια καρδιά. Έτσι. Έτσι. Είναι αφαιρετική η διαδικασία αυτή. Ναι, είναι η καρδιά που. Είναι ωραία. Είναι, έχει το δικό της στυλ, έχει... τη δικιά της άποψη. Χτυπάει διαφορετικά η καρδιά τώρα, καταλάβατε. Βάλε μέσα πάμε το μανιτάρι. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, λαδάκι και βάζουμε τα μανιτάρια στο τηγάνι. Τυψάκι, μην μου βάλετε αλάτι όταν τσιγαρίζουμε τα λαχανικά. Τα λαχανικά βγάζουμε τα νεράκια του και σταματάει το τσιγάρισμα και αρχίζει γίνεται βράσιμο. Uh-huh. Λοιπόν, ο φούρνος στους 120 βαθμούς θέλει μισή ώρα τα ντοματίνια και τους σολομούς. 120 βαθμούς, όχι παραπάνω. Ό,τι πεις, αφεντικό. Αρχηγέ ναι, μου. Αλήθεια. Λοιπόν. Επίστεψε. Έλα καλή μας κάμερα τώρα να δεις. Σαν ψέμα μοιάζει και τελικά τι ήταν ψέμα. Έβαλα λίγη σάλτσα, μιας και μιλάμε για μαγειρική. Η σάλτσα γενικά κάνει πολύ καλό και στη μαγειρική νομίζω και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Για καλό το λέω, δεν είμαι από τους άνθρωπους που βάζουν σάλτσα και μιλάνε και δεν ξέρω τι λένε. Εγώ το βάζω τόσο όσο. Τι μου χρειάζεται. Έλαβες εκεί λίγο και για καλό. Σαλτσούλα δηλαδή σάλτσα. Σαλτσούλα. Λοιπόν, ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει ο σολομός και τα ντοματίνια. Τα ντοματίνια έχουν μαραθεί λίγο και ο σολομός έχει ψηθεί όσο χρειάζεται. Είναι ψάρι μητέρα, δεν είναι αρνί. Δηλαδή, αν το ψήσεις μισή ώρα, βάλτε το στους 120 βαθμούς, ίσα-ίσα. Και είναι έτοιμο, εντάξει. Εντάξει, θα πω εγώ. Η μαμά σου δεν ξέρω τι θα πει. Νομίζω ότι πρέπει να πάρω το κινητό σου και να βλέπω τι μήνυματα στέλνει. Μην τον ακούτε. Εγώ που σε μεγάλωσα θα λέει. Εγώ. Και τι ακούω και τι υφίσταμε. Πανελλαδικά, όχι μόνο Παγκρίτια, βεβαίως. Πέμπουμε μέσω Κοσμοτέ TV σε όλη την Ελλάδα. Πανελλαδικά υφίσταμε αυτό το δρυμμή κατηγορό σου. Εγώ. Ποιος μωρέ σε μεγάλωσε. Ποιος ενέτρεψε έτσι παλίκαρο, λεβένταρο. Να τρέχεις να τρέχεις να δίνεις το λαμπερό σου παράδειγμα. Λοιπόν, την αγαπώ, την εκτιμώ, το ξέρει. Η μαμά σου και εμένα. Και τις δύο σας αγαπώ. Και τις δύο. Την καθεμία διαφορετικά φυσικά. Με διαφορετικό τρόπο. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι για τη μητέρα μου, αλλά. Σε αναγκάζει. Βάζω τη μητέρα. Μα αυτά που κάνει, με αναγκάζει. Να έχει φέρει ως εδώ. Βάζω τη μητέρα μου μπροστά. Ναι. Τα ακούει η μητέρα μου. Τα ακούνε. Λέω του Γιώργου και τον Παναγιώτη. Πώς το λέει χάρη του Βασιλικού, ποτέ δεν πήγε γλάστρα. Μπράβο. Δεν έχουμε γλάστρα. Εδώ έχουμε όμως Βασιλικό. Αποξηραμένο, αλλά κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο. Θέλω να προσέξει γιατί θα κάνω μια γυροβουλιά στα μανιτάρια. Καλό έχει να προσέξω, να απομακρυνθώ είναι το σωστό ρήμα. Θα βάλουμε ακόμα λίγο λάδι. Αν είχε χιούμορ και τόλμη, θα άφηνε σε μένα να το κάνω. Έλα, είπα, αν είχες, δεν έχεις. Δικό σου, πάμε. Ιωάννα, βγαίνεις. Βάλε λίγο λαδάκι όμως να γλιστράει που λέμε. Ακούστηκε κάπως, αλλά... Κάτε το σταυρό σας. Ναι. Εδώ. Προσευχή. Τα χείλη σου. Αλήθεια θέλεις να το κάνω. Ναι, να το κάνεις. Φίλη νοικοκυρά, πρόσεξε. Βλέπετε την Ιωάννα να μαθαίνεις. Λοιπόν, δεν το κάνουμε απότομα. Πιάνουμε το τηγανάκι και το κάνουμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να δούμε το βάρος. Και μετά, λίγο κοίτα. Έλα, πάμε. Σου κόπησε το σύνδι, δεν κοιτάω καν. Μπες πάμε. Η πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνομαι φόβο. Έλα, Ιωάννα, έλα, πάμε. Δώσε, μπράβο ρε, πολύ καλό. Εντάξει. Τέλεια. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πρώτη τι τυχημένη προσπάθεια, Δεν είδατε εσείς τα μανιτεράκια που πήγαν ένα από εδώ από εκεί. Δεν είδε κανείς τίποτα. Κανένας. Το κάνω πρώτη φορά. Ο λόγος που βάλαμε το μανιτάρι στο τηγάνι και βάλα την Ιωάννα σε αυτή τη διαδικασία είναι να δείτε ότι πόσο εύκολο είναι να δουλέψουμε λίγο τελικά στο τηγάνι. Γιατί η Ιωάννα τα κατάφερε μια χαρά με το δεκάποντο, με το φόρεμα, με 10 κάμερες. Και άγχος και πίεση και κοινό, live κοινό εδώ. Τα πήγες περίφημα μου. Σας ευχαριστώ. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Να το ξέρεις αυτό. Αλήθεια τώρα. Εννοείται εσύ. Σε ευχαριστώ, ρε, εσύ. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα, δεν είναι. Γενικά, όχι μόνο στην κουζίνα και στις μαγειρικές σου δεξιότητες ή ικανότητες, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι μέγιστο, κάτι διαφορετικό. Γενικά να πιστεύετε στους ανθρώπους και να τους ενθαρρύνετε, να τους κάνετε αυτό που λέμε σε καλά ελληνικά. Και τελειώνουμε τη συνταγή μας. Τι είναι, παιδιά. Ηχολήπτης. Κερνάει πόνο. Δίνει ρέστα. Με νότες του νότη. Καταλάβατε, πάει. Με σκοβολάει. Τελείω. Ξέρεις τι θέλω.
κάναμε εδώ πέρα, τι δημιουργήσαμε. Καταρχήν μου σχοβολάει. Ναι. Να σας πούμε ότι όλο αυτό γίνεται μεταμουσικής και χορού, αλλά μεταμουσικής. Και είναι ένα εκπληκτικό πιάτο το οποίο το κάναμε πάρα πολύ γρήγορα ο Θέμος. Εγώ τον έβλεπα και τον πίεζα κιόλας λίγο. Εγώ τον τεστάρω. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια φιλοσοφία δική μου. Θα του την πω. Αν μπορείς να κάνεις παράλληλα πολλά πράγματα και να γίνουν και καλά, είσαι επιτυχημένος. Δεν είσαι επιτυχημένος. Αν πάλι δεν τα καταφέρεις τόσο καλά, θα ξαναπροσπαθήσεις. Οπότε εγώ είμαι εδώ και εσύ υφίστασε όλο αυτό το οποίο προκύπτει. Προκύπτει, δεν είναι κανονισμένο, να ξέρετε. Προκύπτει από μια διάθεση που ρέει και από την πλευρά του ηχολήπτη, διότι δεν φέρω μόνο εγώ ευθύνη. Φέρω εγώ ευθύνη. Καμία. Όχι. Φέρω ευθύνη, να λέμε και έτσι πως είναι. Αλλά εκείνος με προκαλεί. Εγώ ενδίδω χορευτικά. Και είναι μια διάθεση μια ζωντανή εκπομπή. Τηλεοπτική και ζωντανή με την έννοια ότι έχει μια διάθεση δυναμισμού. Συμφωνείς? Απόλυτα. Πες μου μετά από όλα αυτά, πού θα πας να περάσεις καλύτερα? Πουθενά. Δεν περιμένεις πώς και πώς να κάνουμε εμείς συναντήσεις μας στη μαγειρική? Παναγία μου. Ναι. Άμα δεν είμαι πολύ καλά, δεν με ρωτάς τι έχεις, τι έχεις, τι έχεις, τι έχεις. Άμα δεν μου χορέψεις λίγο, θα τρελαθώ. Όχι, δεν σου χορεύω πάντα, αλλά θα τρελαθείς. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Τα λες και περίφημα, μαγειρεύεις και ωραία, χορεύεις και όμορφα. Λοιπόν. Είναι αυτό που λέει και εγώ με για σένα. Μην πάρω το ακόμα. Άσε λίγο να παγώσει. Έχεις χάσει την αίσθηση της γεύσης, ναι, σίγουρα. Ναι. Η γευστική σου κάλικες τώρα είναι διαλυμένη, διαλυμένη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρεις. Δεν υπάρχει κάλικας μέσα. Επιστολή. Λοιπόν, και τι δημιουργήσαμε τώρα εδώ. Έχουμε κάνει ένα πρόβλημα. στο οποίο, έλα να δεις. Θα έρθω. Κοίτα εδώ. Μην τυγώ και μου δώσει το ματίνι. Εγώ το έτρωγα πριν. Βρέσκω. Ψαράκι θα πας, έλα. Ψαράκι. Έλα, έλα το καλό μου, έλα. Τέλεια. Είδες πόσο μαλακό είναι, πόσο αφράτο. Θέλω να σου δώσω μια χάρη τώρα που μιλάμε με τον Σολομό και κάνω εξομολόγηση από καρδιά, σου το πω. Να πεις αυτό. Θέλω να κάνεις μια συνταγή που να έχει Σολομό με φράουλες. Σολομό με φράουλες. Σου πάρει τον αέρα. Εγώ βλέπεις ότι σε σέβομαι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Περνάνε καλά. Περνάνε καλά και βγαίνει προς τα έξω. Έξω εννοώ κυριολεκτικά, διότι ακούμε και εμείς τον ήχο το δικό σας. Να σας πω όμως κάτι. Θέλω να μου κάνεις ψαράκια με άλλα μπιχλιμπίδια. Δηλαδή. Να μου βάλεις μέσα φράουλες, να μου βάλεις τέτοια. Κάπου δοκίμασα, κάπου με κέρασαν. Ψάρι με φράουλες, ε. Ναι. Μου είπαν έτσι κάτι απλό ετοίμασα. Να, μα το Θεό, αν δεν με πιστεύετε, δεν θα σας πω που θα πάτε. Θα έρθετε εδώ να το δοκιμάσετε τη συνταγή. Θα μου την κάνεις τη συνταγή. Εντάξει. Θα μου κάνεις το χατήρι. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι περίεργο και παράξενο. Να είναι κόκκινο, να είναι πολύ διαφορετικό. Ξαναπέντω αυτό διαφορετικό. Απάντησέ μου. Μην υπεκφέρεις. Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Έλα να δοκιμάσουμε το ψαράκι. Θα αποδώσουμε και χρήσεις. Αγαπάμε διαφορετικότητα και την αγκαλιάζουμε. Ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, και τι δημιουργήσαμε. Κάναμε ένα ψάρι το οποίο είναι πολύ μαλακό, δηλαδή δεν είναι στεγνό, δεν έχει στεγνώσει. Και έχουμε φτιάξει και τραγανά λαχανικά τα οποία κρατάνε. Αυτή είναι η επιτυχία στο φαγητό, να καταλαβαίνεις την διαφορετικότητα στα υλικά μέσα. Να μην είναι όλα μια μάζα, ένας πουρές. Λοιπόν, το μανιτάρι είναι τραγανό, γι' αυτό το βάλαμε στο τηγάνι, το βάλαμε στο φούρνο, για να έχουμε τον έλεγχο, τα ντοματίνια και το σολομό σε χαμηλή φωτιά. Και τέλος τα ενσωματώσαμε όλα μαζί. Πού λεγίνει η πρότασή σου? Καλή. Αυτό θα μείνει. Τι θέλεις? Να πάει στο γραφείο μου. Δεν θα το κάνεις. Είναι ήδη εκεί. Βλέπεις κανένα ψάρι εδώ? Για κοίτα καλά, βλέπεις τίποτα? Θεμό, πέρασε πολύ ωραία σήμερα μαζί σου. Εγώ περνώ κάθε μέρα, αυτή είναι η διαφορά μας. Μα κάθε μέρα δεν είσαι εδώ. Μέρα παρά μέρα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Α, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και θέλω να σου ευχηθώ ένα πολύ πολύ γεμάτο και γευστικό Σαββατοκύριακο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Θα είσαι τη Δευτέρα. Αν όλα πάνε καλά. Θα πάνε, γιατί δεν πάνε. Αν δεν πάνε, θα τα φέρουμε εμείς. Καλό, καλό. Okay. Λοιπόν, και με αυτή τη συνταγή και σίγουρα με μπόλικα χαμόγελα και γεύση και διάθεση ανεβασμένη στα ύψη και κάποιοι καμένοι, όχι όμως καημένοι, θα σας πούνε καλό μεσημέρι και θα σας αποχαιρετήσουν για να δώσουμε μετά τη σκυτάλη. Μάντεψε πού. Πού, Τζαγκαράκι, ναι. Σε επόμενα θέματα και μετά στο Τζαγκαράκι. Μην βιάζεσαι. Το καλό πράγμα είναι. Γεια σας. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου. Φιλιά.